τελευταία φαινόταν ότι δεν ήταν καλά το παιδί, να σε πω την αλήθεια. Και τους είπα μην τον πειράζετε ρε παιδί μου, δεν θέλω το καλημέρα να το λέτε. Λίγα λεπτά πριν τις 11 το πρωί, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ δέχτηκαν κλήση για φωνικό σύνοδο Ηροδότου 2 σε συνοικία του προφήτη Ηλία. Αν και αρχικά έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι ένας άνδρας σκότωσε με μαχαίρι τον παππού του και τη γιαγιά του. Μετά από διαπληκτισμό, ο δράστης 24 χρονών μαχαίρωσε τον παππού και τη γιαγιά του, με τους οποίους διέμεναν στην ίδια οικία όλοι μαζί, καθώς και οι γονείς του δράστη. Στον επάνω όροφο έμεναν τα ξαδέρφια του, τα οποία και κάλεσαν την αστυνομία. Τραγωδία στην περιοχή του προφήτη Ηλία. 24χρονος μαχαίρωσε τον 85χρονο παππού του και την 80χρονη γιαγιά του το πρωί της Πέμπτης. Σοκαρισμένη η κοινωνία, οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για μια ήσυχη οικογένεια που δεν έδωσαν ποτέ τους δικαίωμα. Το παιδί εντάξει είχε ένα πρόβλημα, αλλά οι γονείς και όλοι, η γιαγιά και ο παππούς, η γιαγιά δεν την ήξερε γιατί ήταν στο κρεβάτι, αλλά ο παππούς που μιλούσε ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν φαινόταν κάτι να γίνει τόσο τραγικό, αλλά δεν ξέρω τι να σε πω. Ήσυχη, μάνα πολύ και ο παπάς και πολύ καλό άνθρωπος. Και καλημέρα είχαμε, δεν είναι πολύ καλά και η οικογένεια και ο παππούς όλοι. Τώρα τι έγινε μέσα στο σπίτι. Άμα άκουγα κάτι ο βοήθεια θα φωνάζω και το 100. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Όσο και να είσαι, κρίμας. Τώρα δεν ξέρω. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος, στον οποίο παρέμεινε μετά το φωνικό, ασχολιόταν με τη μελισσοκομεία και κατά το παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται το ότι είχαν κλείσει 2 μήνες στην ψυχιατρική, ναι. Είχε... Αλλά τώρα τελευταία φαινόταν ότι δεν ήταν καλά το παιδί, να σε πω την αλήθεια, γιατί προχθές πέρασε από το μαγαζί και κάτι το μιλήσανε. Και γύρισε και κοιτούσε πολύ άσχημα, δηλαδή έτοιμος. Και τους είπα μην τον πειράζετε ρε παιδί μου, δεν θέλω το καλημέρα να το λέτε. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, να, έγινε το κακό. Μπορεί άμα τον κλείνανε μέσα, ξέρω εγώ τι να πω. Να μέλη από αυτούς, φαινότανε το παιδί καλό ρε παιδί μου, δεν φαινότανε ότι θα έκανε τέτοιο πράγμα. Ναι. Λέει θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει... Να σκοτώσει. Δεν φαινόταν για τέτοιο παιδί. Ναι, ψυχολογικά προβλήματα είχε. Εδώ η γειτονιά λέει ότι είχε τώρα. Τι να πω. Τα ακούσατε. Τα άκουσα το. Τι να πω. Ξέρατε κάτι. Ο εγγονός τώρα του σκότωσε. Ο εγγονός, ο 24χρονος. Δεν ξέρω τι. Παππού και γιαγιά. Εγώ προχθές εδώ που είδα τον παππού, ας πούμε, ναι. Ρώτησα για τη γυναίκα. Ναι. Και λέω, καλά είναι, λέει. Άντε, έλα, λέει, μα θέλεις να τη δεις καμιά βόλτα. Ναι. Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προβλήματα δημιουργούσε και με την οικογένειά του και με τους παππούδες και με όλα, αλλά στην γειτονιά εδώ εγώ πώς τον έβλεπα, δηλαδή σαν άτομο που είμαι, δεν. Ναι. Τώρα ότι σαν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το φανταζόσουν. Πού να το φανταστείς. Φαντάζεσαι τι θα κάνεις αύριο.